Εξέλιξη. Διακόψαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών, τον Κώστα τον Αγοραστό, διότι έχουμε ειδήσεις. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς. Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Κάλυψη κενών στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, ζητάει η Ένωση Περιφερειών. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία, δύναμη, συνεργασία, συνεννόηση, αλληλεγγύη και σκληρή δουλειά. Πολλή δουλειά, πραγματική. Ναι, ζητάμε το αυτονόητο. Αυτό και πολλά χρόνια ταλαιπωρείται ο κόσμος. Ταλαιπωρείται σε όλα τα επίπεδα, σε πολλές περιφερειακές ενότητες. Και ζητάμε το αυτονόητο, να στελεχωθούν οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες και να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε κάθε περιφερειακή ενότητα η ιατροδικαστική υπηρεσία, ούτως ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία όλων των ανθρώπων που χρειάζονται και χρήζουν των υπηρεσιών των ιατροδικαστών. Ιδίως σε περιόδους όπως είναι οι αργίες και τα Σαββατοκύριακα. Πώς προέκυψε αυτή η εξέλιξη? Από την κοινωνία. Από την ίδια την κοινωνία. Και μάλιστα προέκυψε από πολλές περιφερειακές ενότητες, από πολλές περιφέρειες, από όλη την Ελλάδα. Από την ίδια την κοινωνία και τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό έρχεται από κάτω προς τα πάνω το αίτημα. Και πραγματικά είναι διαχρονικό, δεν είναι μόνο σημερινό. Έχω διαβάσει και το εξαιρετικό δελτίο τύπου από την Ένωση Περιφερειών. Ο πολιτισμός μιας προοδευτικής συντεταγμένης κοινωνίας αποτυπώνεται καταρχάς στο πώς αντιμετωπίζει τις δύο σημαντικότερες στιγμές της ανθρώπινης φύσης, τη γέννηση και το θάνατο. Και πραγματικά ακριβώς. Αυτό είναι αντιπροσωπευτικό. Και δεν είναι μόνο για τη γέννηση και για το θάνατο, είναι και για διάφορες περιπτώσεις βιασμών, διάφορες περιπτώσεις κακοποιήσεων και το καθεξής. Είναι πολλά ζητήματα τα οποία επικρίνουν. Και είναι σημαντικό το επάγγελμα, αλλά και η χρησιμότητα του ιατροδικαστή. Είναι χρήσιμο να συζητήσουμε και κάτι ακόμα πριν σας αποδεσμεύσουμε. Γνωρίζουμε ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Κοιτάξτε, σήμερα είχα μια συνάντηση με τον, με τον κύριο Χαρίτση. Κύριο Σταθάκη και τον κύριο Χαρίτση, τον αναπληρωτή υπουργό, και τον γενικό γραμματέα, τον κύριο Κορκολή, για να δούμε την πορεία του ΕΣΠΑ. Την πορεία του ΕΣΠΑ είχαμε μιλήσει και άλλη φορά στο κανάλι σας. Νομίζω ότι δεν πάμε πάρα πολύ καλά και πρέπει να χαθούν χρήματα, ευρωπαϊκά χρήματα. Και ταυτόχρονα τη συνέχιση των έργων στο νέο ΕΣΠΑ και στη νέα περίοδο μέσα από την ίδια συλλογική απόφαση, την ίδια ΣΑΕ. Επίσης, δύο προγράμματα τα οποία υπήρχε πρόβλημα κράτος, υπήρχε στο θέμα της ψηφιακής σύγκλησης που φαίνεται ότι ξεπερνάμε το σκόπελο και θα αγγίξουμε την απορροφητικότητα στο 90%. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό, είναι πολύ σημαντικό, καθώς δεν θα υπάρξει πρόβλημα και στο επεράστο περιβάλλον, δηλαδή που υπήρξε και εκεί ένα πρόβλημα. Και επίσης είχαμε μια χρήσιμη συνάντηση, γιατί αρχίζουμε να πληρώνουμε όλους τους επενδυτές που είχαν ενταχθεί στους προηγούμενους δύο επενδυτικούς νόμους. Και ταυτόχρονα μιλάμε και για ενίσχυση, για ανάγκες συντηρήσεων και άρσης καταπτώσεων, διευθυντήσεων ρεμάτων, αποχιονισμών, ηλεκτροφωτισμού. Βλέπετε δηλαδή, για να καταλάβω καλά έτσι όπως τα λέτε, χρήμα. Πρόεδρε, ναι. Εντοπίζω ότι υπάρχει μια διάθεση να αποκατασταθεί λίγο και αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα της ρευστότητας για τα προβλήματα. Υπάρχει τέτοια διάθεση? Φυσικά αν υπάρχει αυτή η διάθεση, και αυτή τη στιγμή γίνονται πληρωμές, γίνονται πολλές πληρωμές παντού, και πιστεύω ότι τον στόχο των συγχρηματοδοτούμενων και μη συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, ο στόχος που ήταν 6,4 δις για φέτος πρόκειται να επιτευχθεί, ώστε να μην έχουμε απώλειες κοινοτικών πόρων. Και θέλω να πω ότι ο Κωστής ο Μπακογιάννης εκεί πέρα έκανε εξαιρετική δουλειά και θα πάρει και περισσότερα χρήματα από όλους, γιατί η περιφέρεια εκεί τα έχει ανάγκη, γιατί έχει μικρό ΕΣΠΑ. Ναι, είναι γνωστό αυτό, με το στόχο 1 και στόχο 2, τα οποία έχουν μπερδέψει πολύ την κατάσταση. Ναι. Δεν φταίει ο Κωστής, εντάξει, δεν φταίει ο Κωστής. Όχι, προφανώς. Το λέω γιατί ο λαϊκισμός έχει πολλές εκφάνσεις. Καλά κάνετε και το λέτε. Πρέπει να αποκαταστούμε την αλήθεια. Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε άλλες ειδήσεις, έχουμε. Όλοι μας είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτό που προσπαθεί ο Κώστας και αυτό το στηρίζουμε όλοι μας. Όπως και το Νότιο Αιγαίο, το Βόρειο Αιγαίο και τα Ιόνια που έχουν πρόβλημα, και εκεί στηρίζουμε γιατί πιστεύουμε σε μια ισόρροπη, δίκαια κατανομή και ανάπτυξη. Πρόεδρε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Χρόνια πολλά, με υγεία σε όλους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών, τον Κώστα τον Αγοραστό. Πάμε να δούμε τι γίνεται.